Πάμε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Εκεί μας περιμένει ο Υπουργός, ο Κώστας Καραμαλής. Καλησπέρα, Υπουργέ. Καλησπέρα σας, κύριε Σιαδήμα, σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές. Λοιπόν, σας έχω προναγγείλει από την αρχή της εκπομπής και είναι πάρα πολλά τα μηνύματα των τηλεθεατών. Ξέρετε, έχετε ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο, το οποίο πέρα από τα μεγάλα έχει να κάνει και με τα μικρά και με την καθημερινότητα των πολιτών. Και πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν από το ψητό. Γιατί εννοώ, μπαίνουμε σιγά σιγά και μακάρι να μείνουμε προς τα εκεί, σε μια μερική κανονικότητα. Άνοιξε το λιανεμπόριο, τη Δευτέρα περιμένουμε να ανοίξουμε, να επιστρέψουμε αυτές τα θρανία, γυμνάσια και λύκεια. Άρα ίσως και περισσότερος κόσμος στα μέσα μεταφοράς. Και το τελευταίο διάστημα έχετε κάνει αρκετά βήματα, μεγάλα βήματα. Αρκούν όλα αυτά, Υπουργέ? Κοιτάξτε να δείτε, μπαίνουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, κύριε Σιαδήμα, σε μια κατάσταση που σιγά σιγά προσπαθούμε με δειλά αλλά σταθερά βήματα να ανοίξουμε μερικές δραστηριότητες της οικονομίας, να επιστρέψουν οι μαθητές στα σχολεία, οι μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου. Και επομένως οι προκλήσεις που έχουμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη είναι πραγματικά πολύ μεγάλες. Έχουμε κάνει μια συστηματική δουλειά βήμα-βήμα. Έχουμε ανατάξει το στόλο. Θα σας θυμίσω ότι βρήκαμε 850 λεωφορεία στην Αθήνα και τρόλεϊ. Σήμερα κυκλοφορούν 1250. Αυτό είναι μέσα σε 18 μήνες μια αύξηση του στόλου σχεδόν στο 40%. Τα νούμερα στη Θεσσαλονίκη είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά. Από 230 λεωφορεία έχουμε φτάσει σήμερα σε έναν αριθμό ρεκόρ που έχει δει Θεσσαλονίκη πάνω από 5 χρόνια, γύρω στα 430 λεωφορεία. Και στο μετρό οι χρονοαποστάσεις έχουν μειωθεί αισθητά. Θα μου πείτε, είναι αρκετό σε περίοδο πανδημίας? Θα σας πω ευθαρσώς όχι. Γι' αυτό συνεχίζουμε την προσπάθεια, συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά. Ξέρουμε ότι πολύ συγκεκριμένες γραμμές έχουν μεγάλα προβλήματα. Παρόλα αυτά, να σας πω και ένα άλλο στοιχείο. Από το Σεπτέμβριο, κύριε Σιαδήμα, έχουμε αυξήσει το στόλ, τις διαδρομές και τα δρομολόγια κατά 3.000 περισσότερα δρομολόγια. Παρόλα αυτά όμως, για να πετύχουμε το στόχο έτσι ώστε στο σύνολο του στόλου να μην υπερβαίνουμε το 65% της χωρητικότητας, χρειάζεται να είμαστε σε γρήγορση, πράγμα που είμαστε. Έχουμε ήδη κάνει βήματα σημαντικά, διότι έχουμε ρίξει, άμα θέλετε, στους δρόμους της Αθήνας και στους περιφερειακά δρομολόγια 200 λεωφορεία ΚΤΕΛ. Σε λίγες μέρες θα δούμε και τα καινούργια λεωφορεία, γύρω στα 300 λεωφορεία σταδιακά, θα τα δούμε και τα καινούργια αυτά λεωφορεία δεκαετίας να μπαίνουν στους δρόμους της Αθήνας, στο κέντρο της Αθήνας. Και συνεχίζουμε βήμα-βήμα να κάνουμε μια προσπάθεια έτσι ώστε να έχουμε μέσα μαζικής μεταφοράς που πραγματικά αξίζουν για τους Έλληνες πολίτες. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι ο στόλος είναι παλιός, καταλαβαίνουμε ότι τα προβλήματα είναι μεγάλα, δεν μας ικανοποιεί η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή και γι' αυτό προσπαθούμε μέρα με τη μέρα να τη βελτιώνουμε. Η αλήθεια είναι ότι ίσως αυτή η κρίση με τον κορονοϊό έδωσε και το έναυσμα και το ρέθισμα να τρέξει ακόμα περισσότερο τις διαδικασίες σε αυτό το κομμάτι. Όλοι αποδέχονται ότι πραγματικά είναι παλαιός ο στόλος και μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία να τρέξετε όσο πιο γρήγορα γίνεται με αφορμή τον κορονοϊό, έτσι δεν είναι? Κύριε Σιαδήμα, θα σας πω τρία στοιχεία νομίζω που είναι χαρακτηριστικά. Επί 11 χρόνια δεν είχε γίνει καμία πρόσληψη στο μετρό. Επί 13 χρόνια δεν είχε γίνει καμία πρόσληψη στο ΝΟΣΥ, την εταιρεία που έχει τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ. Και επί 11 χρόνια δεν είχε αγοραστεί ούτε ένα λεωφορείο. Σπάμε λοιπόν ένα κύκλο υποεπένδυσης πάνω από μια δεκαετία. Επενδύουμε πάνω από μισό δις σε πρώτη φάση στις αστικές συγκοινωνίες. Προσλαμβάνουμε και οι προσλήψεις είναι γεγονός, διότι πολύ σύντομα θα αρχίσουν οι προσλήψεις, διότι πήραμε και τις τελικές εγκρίσεις από το ΑΣΕΠ, έτσι ώστε στις επόμενες εβδομάδες οι 650 σχεδόν νέες θέσεις εργασίες να υπάρχουν στα λεωφορεία και στο μετρό της Αθήνας. Και ο μεγάλος διαγωνισμός, για τον οποίο πλέον έχουμε χρηματοδότηση, γιατί όλο αυτό το καιρό δεν είχαμε χρηματοδότηση, θα ξεκινήσει και αυτό στις επόμενες 2 εβδομάδες, ώστε να έρθουν καινούρια ηλεκτρικά λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Αυτά τα βήματα είναι βήματα σταθερά. Καταλαβαίνω και καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρέπει να κινηθούμε με μεγαλύτερη ταχύτητα και αυτό είναι που κάνουμε. Κύριε Υπουργέ, έχω εδώ ερωτήματα. Σε σχέση τώρα με την περίοδο της κρίσης, όσον αφορά τα εισιτήρια και το νέο εισιτήριο, μετρό, λεωφορείο, με την τιμή τι έχει γίνει? Έχει μειωθεί? Να σας θυμίσω, κύριε Σιαδήμα,
ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, και δεν το κάνω αυτό με καμία, αν θέλετε, διάθεση αντιπολιτευτική, αλλά τα στοιχεία νομίζω είναι ολοφάνερα και ξεκάθαρα, είχε αυξήσει τη τιμή του εισιτηρίου από το 1,20 στο 1,40 και είχε στην ουσία μειώσει τις υπηρεσίες που παρήχαμε στο επιβατικό κοινό. Εμείς, όπως σας είπα και πριν, με τα στοιχεία μας και τις υπηρεσίες προσπαθούμε και αυξάνουμε την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε. Σας είπα ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε, έτσι ώστε αυτές οι υπηρεσίες να είναι αντάξιες μιας πόλης σαν την Αθήνα ή της Θεσσαλονίκης. Αλλά το εισιτήριο, όπως πολύ σωστά αναφερθήκατε κι εσείς, από το 1,40 έχει πάει στο 1,20. Και αυτό έχει γίνει πριν την πανδημία. Και αυτό το έχουμε κάνει και έχουμε δώσει μάλιστα και πολλά κίνητρα, πολλά εκπτωτικά πακέτα στους χρήστες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, στους μόνιμες χρήστες, δηλαδή σε αυτούς που έχουν τις μηνιαίες κάρτες. Τους δίνουμε επιπλέον εκπτωτικά πακέτα και στο πρώτο lockdown, που ήταν ολικό lockdown, τους αποζημιώσαμε για όσες μέρες δεν χρησιμοποιούσαν το μετρό. Γιατί μη γελιόμαστε, κύριε Σχιαδήμα. Το μετρό και τα λεωφορεία είναι μέσα μαζικής μεταφοράς. Μέσα μαζικής μεταφοράς που τα χρησιμοποιούν οι πολίτες για να πάνε στη δουλειά τους. Δεν τα χρησιμοποιούν αυτοί που έχουν γεωταχή και που έχουν άλλες εναλλακτικές. Επομένως, είναι μέσα τα οποία χρησιμοποιεί ο κόσμος για να πάει στη δουλειά του. Και εδώ πρέπει να έχουμε μια πολιτική που να είναι και κοινωνικά ευαίσθητη. Είναι σημαντικό και γι' αυτό δεν σας διακόπτω ειλικρινά και το έχετε πάρει το μήνυμα. Είναι όπως το λέτε, ότι σε αυτές, ειδικά τις δύσκολες συνθήκες και περιόδους, πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να στηριχθούν, αυτοί που χρησιμοποιούν τα μέσα μεταφοράς. Πριν πάμε στα μεγάλα έργα, γιατί μεγάλο έργο είναι και το μετρό, αλλά είμαστε στα των μεταφορών. Ετοιμάζεται νέο σταθμό μετρό, ειδικά εδώ στην Αττική, στην Αθήνα, πέρα από το μετρό στη Θεσσαλονίκη? Αυτό το οποίο καταφέραμε να ξεμπλοκάρουμε μετά από μια δύσκολη διαδικασία, θα έλεγα, κύριε Σχιαδήμα, είναι η περιβόητη γραμμή 4. Ένα πολύ μεγάλο αναπτυξιακό έργο για το λεκανοπέδιο της Αθήνας. Ένα έργο το οποίο είναι ίσως το μεγαλύτερο έργο, το οποίο θα ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο του 2021. Ένα έργο πάνω από 1,5 δις, ένα έργο με 15 σταθμούς, ένα έργο που θα ξεκινάει από το Άλσος Βεϊκού και θα καταλήγει στο Γουδί, θα περνάει από τα Εξάρχεια, θα περνάει από πάρα πολλές περιοχές. Και αυτό το έργο είναι ένα έργο πνοής, ένα έργο που θα αλλάξει την Αθήνα, που ένα έργο που θα κάνει την Αθήνα πιο πράσινη, έτσι ώστε να αποφεύγουμε όλοι να παίρνουμε αυτοκίνητα, διότι είναι εύκολο εμείς οι πολιτικοί, κυρία Σχιαδήμα, να λέμε στον κόσμο να παίρνει μέσα μαζικής μεταφοράς και να μην παίρνει τα γιοταχή του, αλλά όταν δεν έχουμε αρκετά μέσα μαζικής μεταφοράς, όταν το μετρό δεν φτάνει σε όλα τα σημεία, αυτό είναι, ξέρετε, λίγο προβληματικό, να λέει σε κάποιον να παίρνει τα μέσα μαζικής μεταφοράς τα οποία δεν υπάρχουν. Επομένως, επεκτείνουμε το δίκτυο του μετρό, ένα πραγματικά εμβληματικό έργο. Η διάρκεια του, όπως σας είπα, θα είναι, όπως είναι γνωστό, θα είναι 8 χρόνια. Και αυτό το έργο έχει ξεμπλοκαριστεί και θα ξεκινήσει άμεσα το 2021. Λοιπόν, αυτό είναι ένα καλό, θετικό νέο. Πάμε λίγο να μείνουμε στα της Αττικής. Με την Αττική Οδό πάτε και για προεκτάσεις? Με την Αττική Οδό θα σας θυμίσω ότι αυτό που έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν ότι αρνηθήκαμε να δεχθούμε παράλογες αυξήσεις στα διόδια της Αττικής Οδού, στα οποία έχει συμφωνήσει επί της ουσίας η προηγούμενη κυβέρνηση. Να σας διακόπτω να το θυμίσουμε, ήταν κιόλας από τις πρώτες εβδομάδες Υπουργείας. Και να σας θυμίσουμε εδώ ότι αυτό ήταν μια συμβατικό δικαίωμα λόγω της σύμβασης παραχώρησης που υπάρχει. Δηλαδή δεν χρειαζόταν η άδεια του κράτους για να αυξήσουν τα διόδια. Εμείς λοιπόν χρησιμοποιήσαμε όλη την πολιτική επιχειρηματολογία που μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και όλη την πολιτική πίεση, έτσι ώστε να αυξήσουμε σε μια δύσκολη εποχή, όπως αποδείχθηκε, τα διόδια στην Αττική Οδό. Η Αττική Οδός είναι ένα έργο, είναι ένας περιφερειακός δρόμος που εξυπηρετεί εκατομμύρια ανθρώπους. Είναι ένα έργο πνοής, το οποίο όμως και αυτό, κύριε Σχιαδήμα, επειδή πολύ μεγαλών και είναι ένα έργο 20 και πλέον ετών, έχει και αυτό αρκετά ζητήματα και προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν μέσα στο 2021 θα δημοπρατηθούν από το Υπουργείο οι λεγόμενες επεκτάσεις της Αττικής Οδού, δηλαδή συγκεκριμένες επεκτάσεις όπως αυτές της Λεωφόρου Κήμης, οι οποίες στην ουσία θα δώσουν μια νέα πνοή και είναι έργα τα οποία θα βοηθήσουν
στο τεράστιο πρόβλημα που έχει η Αθήνα, όπως και άλλες μεγαλοπόλεις, που είναι αυτό της τεράστιας κίνησης από τα γεωταχή αυτοκίνητα. Και αυτό είναι ένα έργο το οποίο θα δώσει και αναπτυξιακή πνοή σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Μην ξεχνάμε, κυρία Σχιαδήμα, ότι μπαίνουμε σε μια εποχή που η επιλογή για τα μεγάλα project υποδομών θα πρέπει να υπηρετούν τον εξής στόχο. Δηλαδή θα πρέπει να βοηθούν στην ανάταξη της εθνικής οικονομίας και να είναι έργα που έχουν προστιθέμενη αξία και για τους πολίτες, να διευκολύνουμε δηλαδή τους πολίτες στην καθημερινότητά τους. Λοιπόν, η Αθήνα λοιπόν είναι μια πόλη κορεσμένη, μια πόλη με 5 εκατομμύρια κατοίκους και πρέπει να δίνουμε εναλλακτικές και ναι, όσον αφορά τα οδικά, όσα και τα έργα υποδομών. Λοιπόν, λέμε για έργα υποδομών και από ό,τι αντιλαμβάνουμε βέβαια με αφορμή αυτά που έχετε πει μέχρι τώρα, το 2021 θα είναι κομβικό για να μπουν οι βάσεις για αυτά τα μεγάλα έργα που περιγράφετε, μικρά και μεγάλα. Λοιπόν, έχω πολλά μηνύματα, τώρα εσείς μπορεί να μην με βλέπετε εμένα γιατί είστε στον υπολογιστή σας μπροστά, πολλά μηνύματα των τηλεθεατών από όλη την Ελλάδα. Να ξέρετε, μπορεί το κόντρα να η έτρα του να είναι στην Αττική, μας βλέπουν σε όλη την Ελλάδα. Ερωτήματα από τη Θεσσαλία, ερωτήματα από τον Πύργο. Τι θα γίνει με τον περιβόητο, με τον περιβόητο δρόμο, τον πολύπαθο δρόμο θα έλεγα εγώ, γιατί κατάγομαι από την Πάτρα κιόλας, Πατρών Πύργου. Πάμε να δούμε λίγο αυτά τα έργα, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, όπως επισημάνατε κι εσείς, το 2021 ναι, τα έργα υποδομής μπαίνουν πλέον στην πρώτη γραμμή. Ξεμπλοκάραμε 3 εμβληματικά έργα, τα οποία είχαν μπλοκάρει επί πολλά χρόνια. Αυτό είναι η γραμμή 4 για την οποία αναφερθήκαμε πριν από λίγα λεπτά. Αυτό είναι ο Ε65, όπου πριν από λίγες μέρες στην ουσία δόθηκε το πράσινο φως και η κατασκευή του έργου αυτού ξεκινάει μέσα στο 2021. Βγαίνει από την απομόνωση μια πολύ πολύ σημαντική περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Βγαίνει από την απομόνωση τα Τρίκαλα και όλη αυτή η περιοχή. Και το Πάτρα Πύργος, το οποίο είναι ένα ιδιαίτερα εμβληματικό έργο, ένα έργο το οποίο ας μην ξεχνάμε ότι κάθε χρόνο έχουμε το δραματικό, άμα θέλετε, γεγονός να θρηνούμε πάρα πολλά θύματα στην άσφαλτο. Κάτι το οποίο είναι ανεπίτροπτο για τον 21ο αιώνα. Εμείς τι κάναμε, κύριε Σχιαδήμα? Εμείς δεν κατατμήσαμε το έργο για να φτιάξουμε εργολάβους, καναλάρχες. Εμείς δεν κάναμε το τραγικό λάθος που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015, να σπάσει αυτό το έργο σε 8 κομμάτια. Εμείς πήγαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί το έργο και είπαμε ότι θέλουμε το έργο αυτό να πάει στον παραχωρησιρούχο, δηλαδή στην Ολυμπία Οδό. Έχουμε πάρει το πρώτο πράσινο φως και είμαστε στην ευχάριστη θέση να πιστεύουμε ότι μέσα στο αμέσως προσεχές διάστημα θα πάρουμε και τις τελικές εγκρίσεις από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, έτσι ώστε ο δρόμος αυτός να ξεκινήσει το συντομότερο και να είναι έτοιμος μέχρι το τέλη του 2023, αρχές του 2024. Θα κλείσω λέγοντας μόνο ένα πράγμα. Το έργο αυτό, το ζήτημα του έργου δεν ήταν πότε θα τελείωνε. Το ζήτημα για την Πατρών Πύργου, και θέλω αυτό να το πω ξεκάθαρα από την εκπομπή σας, είναι αν θα γινότανε το έργο. Και εμείς εξασφαλίσαμε ότι το έργο θα γίνει. Είναι ένα έργο το οποίο, όπως ξέρετε, γιατί όπως είπατε πολύ σωστά, κατάγεστε και από την περιοχή, το συζητάμε πάνω από 10 χρόνια. Είναι ένα έργο το οποίο είχε ξεκινήσει πριν πολλά χρόνια και ποτέ δεν ολοκληρώθηκε. Και πέρα από αυτό, εμείς άμεσα στο επόμενο εξάμηνο επενδύουμε και ρίχνουμε στον δρόμο αυτό τον υφιστάμενο 30 εκατομμύρια ευρώ, ένα πολύ μεγάλο ποσό για να βελτιώσουμε στα σημεία στα οποία έχουμε θύματα και έχουμε πολλά τροχαία. Επομένως, δεν περιμένουμε σταυρωμένα τα χέρια, κύριε Σχιαδήμα. Δίνουμε χρήματα έτσι ώστε να βελτιώσουμε την οδική ασφάλεια σε πολύ συγκεκριμένα σημεία που τα ξέρουμε αυτά τα σημεία μας, τα έχει επισημάνει. Στα σημεία Καρμανιόλα, ναι. Σημεία τα οποία γίνονται τα ατυχήματα και μέσα στην επόμενη τετραετία ο δρόμος αυτός θα είναι πραγματικότητα, κάτι το οποίο ήταν ειλικρινά αμφίβολα θα γινότανε με τον σχεδιασμό που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Υπουργέ, ειλικρινά σας το λένε πάρα πολλά τα μηνύματα, μεγάλο το ενδιαφέρον του κόσμου και πριν σας πάω λίγο σε μία-δύο πιο πολιτικές ερωτήσεις. Ενδεικτικά αναφέρω από την Ηλιούπολη, ο κύριος Γιάννης, με τα διόδια τι θα γίνει, αν τελικά θα πάμε σε χιλιομετρική απόσταση. Ο κύριος Γιώργος από Πειραιά, με το μετρό του Πειραιά, μην μας ξεχνάτε, ο κύριος Γιώργος από το Βύρωνα, τι θα γίνει με την περιφερειακή στην Κατεχάκη. Βλέπετε,
Έχετε ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο που έχει να κάνει και με την καθημερινότητα των πολιτών. Στο μετρό του Πειραιά, λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει, έχουμε ήδη παραδώσει τους τρεις πρώτους σταθμούς. Τώρα όμως συνεχίζουμε έτσι ώστε οι τρεις σταθμοί στην πόλη του Πειραιά να είναι πραγματικότητα και πολύ σύντομα να καταφέρουμε να δώσουμε και αυτούς σε λειτουργία. Δύσκολα έργα, είναι δίπλα στη θάλασσα, με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, με μεγάλα προβλήματα χρηματοδότησης. Βήμα-βήμα αυτά τα έχουμε ξεπεράσει. Και όσον αφορά, να πάμε και στο άλλο θέμα για τη διαλειτουργικότητα των διοδίων, γιατί σε αυτό αναφέρθηκε ο τηλεθεατής σας, να πούμε ότι κάναμε το πρώτο βασικό βήμα σε συνεργασία με τον κύριο Πιερακάκη. Τι κάναμε δηλαδή? Το αυτονόητο που ήταν αδιανόητο στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή έχουμε ένα πομποδέκτη πλέον για όλους τους μεγάλους δρόμους, για όλους τους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους. Έχουμε ένα μηχανάκι, για να το πω απλά, για να μπορούμε να περνάμε. Και στην Ολυμπία Οδό ήδη ξεκινήσαμε τη χιλιομετρική χρέωση. Επομένως, έχουμε κάνει σημαντικά βήματα που δεν είχαν γίνει επί πολλά χρόνια για να υπάρχει δίκαιη, κοινωνικά δίκαιη θα έλεγα, χρέωση στους οδηγούς, στους χρήστες που χρησιμοποιούν αυτούς τους αυτοκινητοδρόμους. Επομένως, όλα αυτά είναι όχι απλά στους σχεδιασμούς του Υπουργείου, είναι πράγματα οποία ήδη ξετυλίγονται, ήδη υπάρχουν και γίνονται πραγματικότητα. Κύριε Υπουργέ, κλείνοντας και πάμε σιγά σιγά λίγο στα πιο βαριά, και τι εννοώ. Όσον αφορά τις διερευνητικές συνομιλίες τώρα με την Τουρκία, θα ήθελα ένα σχόλιο. Και επίσης μπήκαμε έτσι με δόγμα κατευνασμού, όπως για παράδειγμα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Κοιτάξτε να δείτε, η ελληνική εξωτερική πολιτική από το 1974 και μετά, στην πρώτη φάση ακολουθήσαμε, αν θέλετε, μία πολιτική του μη διαλόγου. Mm-hmm. Μετά ακολουθήσαμε μία πολιτική, όπως πολύ σωστά είπατε, την πολιτική του κατευνασμού. Mm-hmm. Είδαμε αυτή που οδήγησε. Είδαμε τις τραγικές συμφωνίες του Ελσίνκη και είδαμε τα μεγάλα προβλήματα που είχαμε στα Ήμια και πόσο απομονωμένη ήταν τότε η Ελλάδα. Mm-hmm. Σήμερα για πρώτη φορά θα μου επιτρέψετε να πω, μετά από πολλά χρόνια, η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί μία εξωτερική πολιτική, εγώ θα την ονόμαζα της αυτοπεποίθησης. Mm-hmm. Μία εξωτερική πολιτική που δεν φοβάται το διάλογο, αλλά είναι σαφής και ξεκάθαρη. Σταματούν οι προκλήσεις και αρχίζουν οι συζητήσεις. Και αυτά που θα διαπραγματευτούμε είναι πολύ συγκεκριμένα. Και για να είμαστε σαφείς, είναι ένα. Είναι η ΑΟΣ και η Υφαλοκρηπίδα. Η ομάδα η διερευνητική που έχει συσταθεί από την ελληνική κυβέρνηση είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα και θεωρώ ότι ξεκινάμε τις διερευνητικές έχοντας, άμα θέλετε, πολύ ευρύτερες συμμαχίες, πολύ πιο σημαντικές συμμαχίες από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Πριν από λίγες μέρες είδαμε την Υπουργό Άμυνας να επισκέπτεται τη χώρα μας και να υπογράφει μαζί με τον ομόλογό της και παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού τη μεγάλη προμήθεια των 18 Ραφάλ. Και επειδή άκουσα και πριν την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε για την αποτρεπτικότητα, ένα δόγμα το οποίο χτίστηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή το 1974, δηλαδή η Ελλάδα να έχει αξιόπιστες ένοπλες δυνάμεις, η μεγάλη αυτή, αν θέλετε, προμήθεια, η μεγάλη αυτή αγορά των 18 Ραφάλ σε πρώτη φάση, οδηγεί και ενισχύει, αν θέλετε, αυτό το δόγμα της αποτρεπτικότητας. Επομένως, με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, εμείς πάμε σε αυτόν τον γύρο των διαπραγματεύσεων. Είναι ο 61ος γύρος των διερευνητικών επαφών, που είχε διακοπεί το Μάρτιο του 2016. Η Τουρκία έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα πίσω. Εδώ είμαστε να δούμε τις εξελίξεις. Mm-hmm. Εμείς ποτέ δεν είπαμε όχι στο διάλογο, αλλά οι διαπραγματεύσεις θα έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο και αυστηρό πλαίσιο. Δεν πρόκειται ποτέ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν πρόκειται ποτέ η μεγάλη κεντροδεξιά πατριωτική παράταξη να κάτσει και να συζητήσει πράγματα τα οποία ξεπερνάνε τις κόκκινες γραμμές. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και το έχει καταστήσει σαφές σε όλους τους συνομιλητές του. Υπουργέ, μια τελευταία ερώτηση σε σχέση τώρα λίγο με την πανδημία. Γιατί εσείς ουσιαστικά και με τα μέσα μεταφοράς και όχι μόνο μπήκατε στην πρώτη γραμμή της μάχης, έχετε δει και προσπαθείτε να δίνετε λύσεις. Πάμε τώρα λίγο στο μεγάλο κομμάτι με τα εμβόλια. Και ρωτώ έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι στο Υπουργείο Υγείας. Πριν μπείτε στην πολιτική, έχετε εργαστεί για χρόνια στο εξωτερικό. Βρεθήκατε
στο κέντρο της Ευρώπης, είναι τόσο γραφοκρατικά τα πράγματα στις Βρυξέλλες και υπάρχει όλη αυτή η καθυστέρηση. Τώρα λέγαμε το προηγούμενο διάστημα γιατί καθυστερούν οι Βρυξέλλες. Τώρα λέμε γιατί καθυστερούν οι εταιρείες. Δεν υπάρχουν οι τρεις. Τι μπορεί να έχει γίνει με τα εμβόλια? Κοιτάξτε, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή αυτή η επιχείρηση εμβολιασμού όχι μόνο όλων των Ελληνών πολιτών αλλά και όλων των πολιτών σχεδόν σε όλο τον κόσμο, γιατί περί αυτού πρόκειται, προσπαθούμε να εμβολιάσουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού και του ευρωπαϊκού πληθυσμού για να έρθουμε στα του οίκου μας, είναι μια τεράστια και σύνθετη διαδικασία που είναι πρωτόγνωρη και όμοιά της, άμα θέλετε, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Επομένως, ο ρυθμός των εμβολιασμών επιτυγχάνεται και συνδέεται με τις παραδόσεις των εμβολίων που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις. Εμείς αυτή τη στιγμή τα στοιχεία που έχουμε δείχνουν ότι έχουμε 16.000 εμβολιασμούς ημερησίως, που σημαίνει ότι είμαστε σε ένα σχετικά καλό δρόμο και αύριο, σε σχέση και με τις υπόλοιπες. Και αύριο πάμε για 200.000 εμβόλια ουσιαστικά, ναι. Αύριο έρχονται, όπως πολύ σωστά λέτε, και επιπλέον εμβόλια και ο σχεδιασμός που έχουμε αν έρθουν τα εμβόλια είναι μέχρι τέλος Μαρτίου να έχουμε 1,5 εκατομμύριο δόσεις. Επομένως, αυτό που θέλω εγώ να τονίσω είναι ότι εδώ πέρα γίνεται μια πολύ μεγάλη εθνική προσπάθεια για να πετύχουν οι εμβολιασμοί. Δεν είναι μόνο στοίχημα της κυβέρνησης, θα έλεγα ότι είναι εθνικό στοίχημα, είναι στοίχημα της χώρας. Και πραγματικά με πολύ μεγάλη λύπη βλέπω μερικές φωνές στην αντιπολίτευση, ναι, οι οποίες προτάσουν μια πολιτική της μιζέριας. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που έχει έρθει το εμβόλιο, αυτή τη στιγμή που όλοι περιμένουμε να εμβολιαστούμε για να αφήσουμε τα χειρότερα πίσω μας, είναι τουλάχιστον λυπηρό να βλέπουμε φωνές οι οποίες δεν έχουν ιδιαίτερη λογική. Μάλιστα. Η Ελλάδα τα έχει πάει σχετικά καλά, θα έλεγα πολύ πολύ καλύτερα από άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο δεύτερο κύμα. Δυστυχώς και εμείς έχουμε θρηνήσει αρκετά θύματα, πολλούς δικούς μας ανθρώπους. Εγώ θα σας έλεγα ότι και στο νομό Σερών που πολιτεύομαι είναι ένας νομός ο οποίος χτυπήθηκε πολύ σκληρά. Εσείς χτυπήκατε και μπήκατε σε αυστηρό lockdown πριν από όλους, 15 μέρες ζήσαμε, πριν. Ζήσαμε πολύ σκληρές εικόνες. Επομένως, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει όλοι να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Πρώτα εμείς στην κυβέρνηση να δώσουμε το καλό μας σε αυτό, το καλό παράδειγμα, έτσι ώστε τα εμβολιαστικά κέντρα να λειτουργήσουν, τα εμβόλια να έρθουν και να εμβολιαστεί ειδικά ο πληθυσμός που πρέπει να εμβολιαστεί, δηλαδή η προτεραιότητα που υπάρχει ειδικά στις μεγάλες ηλικίες, στους ευπαθείς και τα και οι άνθρωποι και οι ευπαθείς ομάδες, και αυτό κάνουμε. Επομένως, χρειάζεται υπομονή και χρειάζεται σχεδιασμός. Υπουργέ, ο σχεδιασμός αυτή τη στιγμή υπάρχει και εξελίσσεται, νομίζω, σε ικανοποιητικό επίπεδο. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας έτσι κι αλλιώς. Είναι μεγάλα τα θέματα. Δώσαμε θαρώ πολλές απαντήσεις και στους τηλεθεατές και σε εμάς τους ίδιους, σε πράγματα που το γνωρίζαμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά.